συνέχεια αν χρειαστεί. Ελάτε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πολύ καλή τεχνολογία, χωρίς να θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε, ειδικά εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρετε καθόλου όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Όμως η Ιουλία Βελισσαράτου θα έρθει αμέσως τώρα εδώ μαζί μας. Ιουλία, καλημέρα. Καλημέρα. Για να δούμε τι δείχνουν έρευνες αναφορικά με την πορεία των επαγγελμάτων, άρα και των ανθρώπων που ασκούν τα όποια επαγγέλματα εξαιτίας του αυτοματισμού. Έτσι ακριβώς είναι, Άννα. Είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα κράτη-μέλη, γιατί το θέμα δεν είναι η ανεργία, αλλά ότι χάνονται θέσεις εργασίες που δεν πρόκειται να αναπληρωθούν ποτέ και να δημιουργηθούν άλλες καινούργιες. Οπότε, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα έπρεπε ο κόσμος να εκπαιδευτεί σε νέες θέσεις εργασίας, μιλάμε θεωρητικά. Γιατί θα ήταν το ιδανικό, το λέω εγώ τώρα και σχεδόν ουτοπικό, βεβαίως η τεχνολογία να προχωράει και να μας λύνει τα χέρια, ώστε και εμείς να εξελισσόμεθα και να προχωράμε στο να βρίσκουμε καινούργια αντικείμενα, πιο εξελιγμένα και πιο. Ακριβώς. Νομίζω ότι μπροστά. Η έρευνα αυτή, η έρευνα αλλά της McKinsey, μάλλον μπλοκάρουμε λίγο. Που έγινε σε 46 χώρες, μας δείχνει χαρακτηριστικά τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Mm. Μέχρι λοιπόν το 2030, όπως λέει και η κάρτα μας, θα χαθούν 800 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Δηλαδή, το 60% των θέσεων εργασίας θα αυτοματοποιηθεί. Και να δούμε ποια είναι τα επικρατέστερα που τείνουν να εξαφανιστούν ουσιαστικά, Ιουλία. Αυτά που θα εξαφανιστούν, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, είναι οι πολιτές σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού και οι χειριστές μηχανών. Και αυτό γιατί το εξηγεί η έρευνα, λέγοντας πως όλα αυτά μπορούν πολύ εύκολα να αντικατασταθούν από ρομπότ, γιατί δεν χρειάζονται η ιδιαίτερα λειτουργία του μυαλού. Δεν πας πολύ μακριά, ήδη το ζούμε με τους. Την Ιαπωνία. Με τους υπαλλήλους στα τηλεφωνικά κέντρα. Και στα τηλεφωνικά κέντρα. Και εδώ στη χώρα μας. Και εδώ στη χώρα μας, έχεις δίκιο. Αλλά και στην Ιαπωνία που υπάρχουν εστιατόρια χωρίς σερβιτόρους, μόνο με ρομπότ να σερβίρουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα στην επόμενη κάρτα ποια είναι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν λιγότερο. Αυτά είναι αρκετά. Κυπουροί, υδραυλικοί, παιδαγωγοί, γιατροί, νοσοκομιακά επαγγέλματα, τεχνική και κοινωνική λειτουργία. Γιατί όλα αυτά θέλουν γνώση και θέλουν και μια ειδικότητα. Μια πιο σύνθετη δηλαδή. Μια πιο σύνθετη απόδοση. Λειτουργία και απόδοση. Πολύ σωστά το είπες. Οπότε σίγουρα θα αργήσουν να αυτοματοποιηθούν. Επίσης, τα δημιουργικά επαγγέλματα θα δούμε στη συνέχεια, όπως είναι καλλιτέχνες, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, και οι δικοί μας, το δικό μας το επάγγελμα. Θα εξαφανιστούμε. Δεν θα εξαφανιστούμε, γιατί και αυτό έχει μια σύνθεση όσον αφορά τη λειτουργία του. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά εδώ αυτή η κάρτα τι δείχνει. Πόσο υψηλά θα φτάσει το ποσοστό αυτών των επαγγελμάτων τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Δηλαδή θα έχουμε άνοδο αυτών των επαγγελμάτων κατά 85% στην Κίνα, κατά 17% στη Γερμανία, στην Ινδία κατά 58%, στην Ιαπωνία όμως θα πέσουν αυτά τα επαγγέλματα κατά μείον 4%, στις Ηνωμένες Πολιτείες σύν 28% και στο Μεξικό μόλις 8%. Οπότε βλέπουμε ότι και σε αυτές τις χώρες αυτά τα επαγγέλματα σίγουρα θα τα ζητούν πολύ, αλλά δεν θα τα βρίσκουν. Πάμε λοιπόν και τώρα στην επόμενη κάρτα, να δούμε ποιοι θα αναγκαστούν να βρουν καινούργια εργασία. Α, μάλλον, όχι, νομίζω ότι. Α, όχι, αυτά είναι. Ναι, 400 με 800 εκατομμύρια επαγγελματίες μέχρι το 2030 πρέπει να αναγκαστούν να βρουν καινούργια εργασία. Μάλιστα. Ή να εκπαιδευτούν. Για κάτι άλλο. Για κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως σε όποια ηλικία και να είναι, Άννα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς που ασχολούνται με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό άρα, για δηλαδή, τα επόμενα όσους, χρόνια. Ναι, τώρα βγαίνουν τη νέα γενιά, από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ήδη, σε μια μέση ηλικία πρέπει να είναι ήδη επαγγελματίες για 20 χρόνια, 30 για παράδειγμα σε ένα κλάδο. Δεν πρόκειται να βρουν στο επάγγελμά του, αλλά πρέπει να βρουν τελείως καινούργια εργασία. Είναι δηλαδή 75 με 375 εκατομμύρια επαγγελματίες θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Εντελώς. Και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας τα πούν και δεν μας τα έχουν πει ξεκάθαρα. Ναι. Και θα πρέπει ο κόσμος να εκπαιδευτεί και εκεί πρέπει να είναι η ουσία της παγκόσμιας συζήτησης σε όλα τα φόρα. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασες. Και έρχομαι τώρα εγώ σε εσάς, κυρία Βλαχάκη. Καλή σας ημέρα και καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, να μας πείτε έτσι και εμείς με τη σειρά μας προς τα πού να προσανατολιστούμε. Διότι λίγο αργότερα θα δούμε και μία έρευνα που δείχνει αντίστοιχα ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και έχουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία που αξίζει να σταθούμε. Η έρευνα που μόλις παρουσιάσατε είναι ότι πιο τελευταίο υπάρχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή του McKinsey Labour Institute. Όντως μελετήθηκε και αποδείχτηκε από την έρευνα αυτή ότι ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική θα έχουν βέβαια αφενός
μια σημαντική ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγής, αλλά θα επηρεάσουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Άρα εμείς πόσο και καλά προετοιμασμένοι πολύ... είμαστε γι' αυτό. Ακριβώς εκεί είναι που κανείς πρέπει να προετοιμαστεί, ότι ό,τι έρευνες και να γίνονται και όποια στοιχεία και να παρουσιάζονται, είναι καλό να παρακολουθούμε τη γενική τάση. Μάλιστα. Ακούγοντας λοιπόν ότι πολλά επαγγέλματα θα χρειαστεί, θα αντικατασταθούν, θα αυτοματοποιηθούν ή θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αλλάξει επαγγέλματα. Αυτό που είδαμε και στους αριθμούς να αποτυπώνεται. Φαίνεται να ακόμα δούμε... περισσότερο η διαβίου μάθηση πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και στα επόμενα Για χρόνια. Για να δούμε στον αντίποδα ποια είναι τα επαγγέλματα που σύμφωνα επίσης με πρόσφατες έρευνες, από ό,τι φαίνεται θα αναπτυχθούν ταχύτερα στο μέλλον. Και θέλω εδώ πέρα, όσο τα βλέπουμε, ένα σχόλιο, γιατί θα δούμε τους τεχνικούς, για παράδειγμα, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, 105,3%. Η έρευνα που παρουσιάζεται πάλι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι με βάση το Γραφείο Στατιστικών της Εργασίας και της μιας μεγάλης πλατφόρμας, του Indeed. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι επικρατούν δύο τομείς. Είναι ο τομέας της ενέργειας. Γιατί αμέσως μετά βλέπουμε και τους τεχνικούς ανεμογεννητριών στο 96,1%. Ανήκουν λοιπόν τα δύο αυτά επαγγέλματα στους τομείς ενέργειας. Γνωρίζουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για το περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι πολύ λογικό. Θα προκύψουν πάρα πολλές θέσεις παγκοσμίως. Και βέβαια, και να το συνδέσουμε λίγο και με την Ελλάδα. Παρόλο που τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να τα εκτιμήσουμε λόγω της κρίσης, σε πρόσφατη μελέτη που είχε κάνει ο ΣΕΒ για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, είχε αναδείξει αυτά τα επαγγέλματα. Πάμε να δούμε ως κρίσιμα. Τι λένε και ενέργειες. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες, όσο βλέπουμε εμείς τα επικρατέστερα επαγγέλματα, μιας και είμαστε στον κλάδο τώρα των επαγγελμάτων γύρω από την ενέργεια. Να ακούσουμε τι μας είπε ένας τεχνικός επάνω στο κομμάτι αυτό που συζητάμε, στις ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα. Το επάγγελμα το δικό μου έχει να κάνει με μια εξειδίκευση στην ανεμογεννήτρια, έχει να κάνει με την επισκευή των πτερυγίων. Οπωσδήποτε για να το κάνει κανείς αυτό το επάγγελμα πρέπει να περάσει ειδική εκπαίδευση. Πρέπει να μην φοβάται το ύψος και κατόπιν της όλης εκπαίδευσης που θα λάβει και αν πάρει και τα σωστά μέτρα ασφαλείας, η επικινδυνότητα ελαχιστοποιείται, μηδενίζεται. Οι ανεμογεννήτριες είναι στιαγμένες στα βουνά και στη θάλασσα, όπου οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ. Είναι ένα επάγγελμα που έχει ιδιαίτερη δυσκολία, έχει πολύ μεγάλη κόπωση. Ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και με την ανεμογεννήτρια είναι σίγουρα ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή σε αυτό το τομέα είναι ήδη ζωντανή. Ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται στον τομέα ενέργεια και ανεμογεννήτρια και σίγουρα οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κι άλλο στο μέλλον. Για να ακούσουμε και έναν επαγγελματία από το χώρο των φωτοβολταϊκών. Είναι τα στοιχεία που είδαμε και νωρίτερα, με το 105,3% η τεχνική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Αναλαμβάνουμε από μικρής ισχύως φωτοβολταϊκά συστήματα αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα με το δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα με στάση. Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο από τη μελέτη, την αδειοδότηση, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον. Οποιοδήποτε επάγγελμα ασχολείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Θεωρώ ότι αν κάποιος παρέχει υπηρεσίες σωστές και υψηλού επίπεδου σε ανταγωνιστικές τιμές, θεωρώ ότι είναι δύσκολα, αλλά μπορεί να ζήσει. Πάμε να δούμε, κυρία Βλαχάκη, την επόμενη κατηγορία εκτός του πεδίου της ενέργειας, διότι συναντάμε αμέσως μετά κατοίκων φροντιστές υγείας με 46,7%, αν μπορούμε να δούμε την σχετική κάρτα παρακαλώ, και οικιακή βοηθή 37,4%. Ακριβώς. Είναι τα επαγγέλματα που ανήκουν στον τομέα... Εδώ βλέπουμε εμείς τώρα και τα στοιχεία. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας. Εδώ οι μελέτες παγκοσμίως συμφωνούν ότι είναι ένας αναρχόμενος τομέας και αυτό συνδέεται άμεσα με τη γύρανση του πληθυσμού. Άρα χρειαζόμαστε και περισσότερο ακριβώς. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 65 ετών.
Θα δημιουργηθούν πάρα πολλά επαγγέλματα λοιπόν που θα αφορούν στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε όλες τις χώρες παγκοσμίως. Και εδώ θα μπορούσαμε να δώσουμε και μία άλλη διάσταση για να δούμε πώς αλλάζουν. Πώς επηρεάζονται τα επαγγέλματα. Αφενός θα αυξηθούν τα επαγγέλματα που θα απευθύνονται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρίες, αλλά και στον ίδιο τομέα μπορεί να παρουσιάσει πτώση, να παρουσιάζουν πτώση επαγγέλματα που θα αφορούν νεότερες ηλικίες, όπως είναι οι παιδίατροι ή η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιση εκπαίδευση. Ελάτε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο έναν επαγγελματία, ο οποίος είναι κατοίκον νοσηλευτής, αντίστοιχα. Ακολουθώντας την τάση της εποχής, με τις υπηρεσίες, όλες τις υπηρεσίες να μεταφέρονται στο σπίτι, έτσι και η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένα στο χώρο του ασθενούς. Σε αυτό βοηθάει και πολύ η ιατρική τεχνολογία. Μέσω των φορητών συσκευών μπορούμε να έχουμε έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση με την ίδια αποτελεσματικότητα αυτή των αντίστοιχων μηχανημάτων των νοσοκομείων. Ο ασθενής και οι συγγενείς των ασθενών ουσιαστικά να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο τους, αποφεύγοντας τις περιττές και πολλές φορές επικίνδυνες μετακινήσεις τους. Φυσικά και είναι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η νοσηλευτική έχει εξελιχθεί πολύ. Ολοένα και περισσότεροι νοσηλευτές επεκτείνουν τις γνώσεις τους με μεταπτυχιακές, πολλές φορές και με διδακτορικές σπουδές. Υπάρχει οικονομικό όφελος. Όμως η φύση της εργασίας μας δεν μας επιτρέπει να εστιάσουμε απαραίτητα σε αυτό. Και έχουμε αμέσως μετά σε αυτό το πεδίο που βρισκόμαστε τους προσωπικούς φροντιστές, κυρία Βλαχάκη, με 37,4% εδώ πολύ σύντομα. Μιλάμε για μια γκάμα που λίγο αρχίζει και ανοίγει ως προς τα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς. Ναι, στην ουσία είναι το ίδιο επάγγελμα με αυτό που αναφέρθηκε. Δηλαδή είναι όλοι με διαφορετικές ονομασίες οι επαγγελματίες που παρέχουν προσωπική φροντίδα σε ομάδες του πληθυσμού που έχουν περισσότερη ανάγκη, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα αμαία, σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Εδώ στην Ελλάδα αυτά τα επαγγέλματα είναι γνωστά από τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, μονάδες κοινωνικής μέρημνας. Στην Ελλάδα όμως κυρίως περιορίζονται ή περιστρέφονται γύρω από το χώρο της υγείας στο εξωτερικό, επειδή είναι και ο επόμενος επαγγελματίας που θα ακούσουμε, γιατί παρουσιάζεται στα επαγγέλματα και βρίσκουμε όμως και αντίστοιχο τέτοιο επάγγελμα στην Ελλάδα και γι' αυτό θέλουμε να τον ακούσουμε. Είναι για παράδειγμα ο εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος όμως αναλαμβάνει λίγο πιο ενισχυμένες υπηρεσίες ως προς τη φροντίδα του κατοικίδιού μας. Ναι, μπορεί να λάβει διάφορες διαστάσεις. Ένα επάγγελμα που παρέχει προσωπικές υπηρεσίες σε κάποιον. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ένας κάποιος για να εξυπηρετηθεί στις καθημερινές του ανάγκες. Αν αυτό αφορά και την εξυπηρέτηση των κατοικιδίων, μπορεί και αυτό να εντάσσεται στον ίδιο τομέα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαφορές, γιατί εδώ στην Ελλάδα κυρίως, όπως το είπατε, εστιάζεται στον τομέα της προσωπικής φροντίδας. Και υπάρχουν θέσεις σε διάφορες μονάδες που αφορούν τον πληθυσμό που ανέφερα. Για να ακούσουμε και τον εκπαιδευτή σκύλων. Dog Walker. Είναι ένα επάγγελμα καινοτόμο πλέον στις μέρες μας, το οποίο αφορά τη βόλτα του σκύλου, προσφέροντας στον εκάστοτε πελάτη και ιδιοκτήτη σκύλου την ευκαιρία και την ευκολία να πηγαίνουμε το σκύλο εμείς βόλτα αντί αυτού. Η εκμάθηση, να το πούμε έτσι, του επαγγέλματος αυτού πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές που θα μάθουν στον dog walker πώς να συμπεριφέρεται και πώς να χειρίζεται ένα σκύλο πάνω στη βόλτα. Στο εξωτερικό εφαρμόζεται πολλά χρόνια. Στον ελλαδικό χώρο έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία και πηγαίνει συνεχώς ανωδικά. Όλο και περισσότεροι dog walker εμφανίζονται. Μπορεί κανείς να ζήσει ασκώντας αυτό το επάγγελμα? Από εδώ και έπειτα ίσως είναι πιο. Μπορεί να ζήσει πιο εύκολα. Μέχρι τώρα ήταν πιο δευτερεύω, να το πούμε. Αλλά όπως σας είπα, μπαίνει σιγά σιγά δυναμικά στη ζωή μας, γιατί ο σκύλος είναι μέρος της καθημερινότητάς μας πλέον. Οπότε μπορεί να ζήσει, ναι. Από εδώ και έπειτα μπορεί να ζήσει. Μάλιστα. Να πω εγώ εντάχει, αφού σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βλαχάκη, ότι ακολουθούν νοσηλευτές, στατιστικολόγοι, βοηθή φυσικοθεραπευτών, developer λογισμικού και μαθηματικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η κυρία Βλαχάκη.